η προσοχή μας. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Αναρωτιέμαι αυτές τις μέρες τι να γυρεύει η Αλεπού στο παζάρι, όπως λέει ο σοφός λαός μας. Και για να το κάνω πιο κατανοητό, τι να γυρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα άραγε στην Αθήνα. Η επικείμενη επίσκεψή του που αποσκοπεί και που αποβλέπει. Τι τον έπιασε έτσι ξαφνικά για να μεταβεί στην Ελλάδα? Στα ερωτηματικά αυτά θα επιχειρήσουμε σήμερα να απαντήσουμε, αντλώντας πληροφορίες τόσο από τον τύπο και τα δημοσιεύματα που έχουν προηγηθεί, όσο κυρίως από αξιόπιστες διπλωματικές πηγές που γνωρίζουν καλά την αμερικανική εξωτερική πολιτική και έχουν τον τρόπο να την αποκρυπτογραφούν και να την αποκαλύπτουν. Πάντως, να γνωρίζετε καλά ότι ο Μπάρακ Ομπάμα δεν έρχεται στη χώρα μας μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, τον νεαρό ελεγχόμενο και άθεο πρωθυπουργό μας Αλέξη Τσίπρα για τις μεταρρυθμίσεις που έχει πάρει η κυβέρνησή του. Να γνωρίζετε πως το State Department εκλαμβάνει την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα ως τη σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών. Καλά ακούσατε. Τη θεωρούν πιο σημαντική από όλες. Αλλά ας ερευνήσουμε το γιατί. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γνωρίζουν καλά ότι ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τα πονηρά παιχνίδια της Ουάσιγκτον σε βάρος της πατρίδας μας. Μάλιστα, όπως λέγεται, σε μυστικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι σε πολύ μεγάλο μέρος του λαού μας επικρατεί έντονο αντιαμερικανικό κλίμα, το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να εκφραστεί αναλόγως, γεγονός που θα κλόνιζε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ, μέσα σε εισαγωγικά, συμμάχων χωρών. Δεν περνά άλλωστε στα γεράκια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απαρατήρητο οι ισχυροί δεσμοί που μας ενώνουν με τη Ρωσία, τον πανίσχυρο σήμερα αντίπαλό τους, μέσω της κοινής ορθόδοξης πίστης. Ούτε παραβλέπουν το διαχρονικό, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, φλερ της Μόσχας και τα ανοίγματά της προς την Αθήνα. Δεν είναι ακόμη τυχαίο ότι κρίθηκε σκόπιμη η επίσκεψη Ομπάμα στα μέσα του Νοεμβρίου, λόγω και της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Λαυρόφ, στις αρχές Νοεμβρίου, δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Με δεδομένο λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνεται ουσιαστικά να χάνουν ή στην καλύτερη περίπτωση να περιορίζονται στο ελάχιστο τα γεωπολιτικά του συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, φροντίζουν και νοιάζονται να διασφαλίσουν τη συμμαχία πάση θυσία με την κατακρεουργημένη οικονομικά και ηθικά Ελλάδα μας. Το βέτο της Αθήνας στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ουδέποτε λησμονήθηκε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θέλουν λοιπόν πάση θυσία να εξασφαλίσουν τη στήριξη της Ελλάδας παντή τρόπο, τώρα που ανοιχτά η Ατλαντική Συμμαχία, δηλαδή το ΝΑΤΟ, επιχειρεί να σφίξει στρατιωτικά τη Μέγενη στη Ρωσία.
Δεύτερον, η επίσκεψη Ομπάμα, καλοί μου χριστιανοί, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, λένε ότι αποβλέπει στο να σταλεί και ένα ηχηρό μήνυμα προς την απειλητική Άγκυρα και το μοροφιλόδειξο σουλτάνο της, τον Ταγί Περτογάν. Έτσι, πιθανόν, θέλουν να πιστέψουμε. Δεν περιλαμβάνεται όμως, κατά την προσωπική μας άποψη, κάτι τέτοιο στις μύχες επιδιώξεις της Ουάσιγκτον. Ο Ομπάμα έρχεται να βολιδοσκοπήσει κατά πόσο η ενδοτική, καλά ακούσατε, παρούσα κυβέρνηση της Αθήνας, το πυθύνιο εκτελεστικό της όργανου και με ποια ανταλλάγματα θα μπορούσε να αποδεχθεί να χαρίσει κάποια νησάκια μας και ειδικά το νησί του Ταξιάρχη, την όμορφη Λέσβο, στην Άγκυρα. Ναι, χριστιανοί μου, καλά ακούσατε. Έρχεται για να διαπραγματευτεί και να βολιδοσκοπήσει κατά πόσο θα μπορέσει να διαχειριστεί η κυβέρνηση Τσίπρα τη μοιρασιά στο Αιγαίο. Οι Αμερικανοί, λέγουν αξιόπιστες διπλωματικές πηγές, σκέπτονται να παραχωρήσουν ελαίο Αθηνών ένα μέρος του Αιγαίου πελάγου στην Άγκυρα ως αντάλλαγμα για την αποδοχή εκ μέρους τους, εκ μέρους δηλαδή της Άγκυρας, της ίδρυσης ενός κουρδικού κράτους, το οποίο θα περιλαμβάνει και κάποια εδάφη της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Για να δούμε όμως τι είδους ανταλλάγματα λέγεται πως προσφέρουν προς την άθεη κυβέρνηση Τσίπρα για να καταπιεί στην κυριολεξία μια τέτοια μεγάλη, για να αποδεχτεί θα έλεγα στην κυριολεξία μια τέτοια μεγάλη προδοσία της πατρίδας μας. Το πρώτο αντάλλαγμα έχει να κάνει με τη μείωση ή και παντελώς εξάλληψη του χρέους μας, του εξωτερικού χρέους μας, με ταυτόχρονη επιστροφή στο νόμισμα της δραχμής. Ακούσατε τι σχεδιάζουν. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ήδη διαπιστώνεται στα κοινοτικά όργανα μια επιοικέστερη αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα. Η χορήγηση της δόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων και οι δηλώσεις αευρωπαίων αξιωματούχων για επιστροφή στις αγορές το 2017 και μια σειρά άλλων οικονομικών αποφάσεων που δεν είναι του παρόντος να εξετάσουμε περιλαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο αυτό. Μπορεί λοιπόν να διέψευσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ότι ο Ομπάμα θα πιέσει τη Γερμανία για να αποδεχτεί μείωση του χρέους, αλλά αυτό δεν ευσταθεί. Η εκκρεμότητα άλλωστε με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης, το τρίτο μνημόνιο, δίνει τη δυνατότητα στην Ουάσιγκτον να μιλά για μείωση του χρέους. Ας μην λησμονούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επικαλείται τον κανονισμό λειτουργίας του και αρνείται κατηγορηματικά να συμμετάσχει στο πρόγραμμα διάσωσης εάν δεν καταστεί, όπως λέει, το χρέος βιώσιμο. Η διάψευση λοιπόν του Λευκού Οίκου, που έκοψε τις όποιες προσδοκίες προς το παρόν του άπειρου και άθεου πρωθυπουργού μας, κυρίως απέβλεπε στον καθησυχασμό του Βερολίνου, το οποίο με τη σειρά του προσδοκά πολλά από την επίσκεψη Ομπάμα. Επουδενή λοιπόν έπρεπε να φανεί ότι ο Ομπάμα μεταβαίνει στη Γερμανία ως ανώτατος και ισχυρός παράγοντας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το δεύτερο αντάλλαγμα της Ουάσιγκτον αφορά τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την πώληση σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Να γιατί μιλήσαμε για Αλεπού και για παζάρια. Μην λησμονούμε ότι ο Άγιος Παΐσιος παρομοίαζε την Αμερική με την Αλεπού, η οποία πηγαίνει, λέει, στα τέσσερα, αλλά και με τα τέσσερα θα έρθει η στιγμή που θα παγιδευτεί στις ενέδρες και τις παγίδες που στείνει για τους άλλους λαούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
γνωρίζουν καλά πως υπάρχει μια μεγάλη προσφορά, μια μεγάλη πρόταση της Ρωσίας με πολύ, με πάρα πολύ θα έλεγα ευνοϊκούς όρους για χορήγηση στην Ελλάδα ενός υπερσύγχρονου ρωσικού αεροσκάφους τρίτης γενιάς, νομίζω το λένε Σουχόι το 34, που θα άλλαζε άρδιν τα δεδομένα και τις στρατιωτικές ισορροπίες που υφίστανται σήμερα στο Αιγαίο και θα σύνδεε περισσότερο την Αθήνα με τη Μόσχα. Η πρόταση αυτή, αν και έχει προδημοσιευθεί τόσο σε ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και στα ελληνικά, σε ορισμένα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επισήμως αναμένεται να κατατεθεί προς την ελληνική κυβέρνηση από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λαυρόφ. Με δεδομένο λοιπόν την ύπαρξη ρωσικών συστημάτων αεράμινας, τα γνωστά μας S-300, αλλά και ρωσικών τεθωρακισμένων, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επιδιώξει με κάθε μέσον, ακόμη και με άμεσες απειλές και στιγνούς εκβιασμούς, να εκδιώξει παντελώς τη ρωσική συμμετοχή σε ρωσικά οπλικά συστήματα από τις ένοπλες δυνάμεις μας και να διατηρηθεί έτσι το μονοπόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό αναμένεται να καταθέσει ως αντάλλαγμα, τονίζουμε, της ενδοτικότητας της κυβέρνησης, θα δούμε κατά πόσο θα αντιδράσει, άμεσα με ένα μεγάλο, με μια μεγάλη προσφορά, θα δώσει ένα αριθμό αεροσκαφών τρίτης γενιάς, τα F-35, αλλά και θα αναλάβει, όπως λέγεται, συνολικά το κόστος εξυγχρονισμού των υπαρχόντων καταπονημένων στρατιωτικών αεροσκαφών, των F-16. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα ο στιγνός πολιτής για να αποτρέψει το ενδεχόμενο ακόμη και να συζητηθεί η ρωσική πρόταση, που ήδη, όπως είπαμε, έχει δει το φως της δημοσιότητος. Άλλωστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να διατηρήσουν έστω και εν μέρη την υπάρχουσα στρατιωτική ισορροπία, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τις υπερβολικές αγορές οπλικών συστημάτων του μοροφιλόδοξου Σουλτάνου Ερντογάν. Εξυπηρετείται από αυτήν την ισορροπία πλήρως η πολιτική τους στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στο Αιγαίο. Ακόμη ιδιαίτερα ενοχλημένοι είναι η Ουάσιγκτον από την πρόσφατη προσέγγιση Αθήνας Καΐρου λόγω της ΑΟΖ, η οποία, όπως υποστηρίζουν αναλυτές, υποκρύπτηκε μια έμεση στροφή προς τη Μόσχα, αφού η Αίγυπτος στρέφεται ανοιχτά υπέρ της ανάπτυξης της συμμαχίας τους με τη Ρωσία. Η Αίγυπτος άλλωστε προτίθεται, όπως έχει γίνει γνωστό, να δώσει εδάφη, κάποιο λιμάνι της, για να χρησιμοποιηθεί ως βάση από τη Ρωσία. Βλέπουν λοιπόν οι φίλοι μας, μέσα σε εισαγωγικά Αμερικανοί, ότι κατά κάποιο τρόπο η Ρωσία θα έχει ένα ισχυρό χαρτί στην εκμετάλλευση και των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου που βρίσκονται στην ελληνική ΑΟΣ ή και στα σύνορα της ελληνικής ΑΟΣ με την Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Και πάμε στο τρίτο αντάλλαγμα, που λέγεται πως θα προσφέρει στον άθεο και άπειρο, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα. Αντάλλαγμα που έχει να κάνει με την υπόγεια στήριξη της Ουάσιγκτον στις μελλοντικές εθνικές μας εκλογές, έτσι ώστε να συνεχίσει, όσο και αυτό να ακούγεται αδύνατο λόγω των δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει γνωστές, να κατοικοεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου και να διαχειρίζεται το δημόσιο κορβανά η παρούσα κυβέρνηση. Και αν όχι στη σύνθεσή της με τους
δήθεν ανεξάρτητους Έλληνες, τουλάχιστον με κάποια συνεργασία με κάποιο άλλο από τα κόμματα που θα εισέλθουν στη Βουλή. Θα αναρωτηθείτε πολύ αν η Ουάσιγκτον έχει αυτή τη δυνατότητα. Ναι, θα σας απαντήσω ευθέως. Την έχει, αφού η πολιτική αντίπαλη του άθεου Πρωθυπουργού Τσίπρα όχι μόνο θα κάνουν αυτό που θα τους υποδεχθεί από την πανίσχυρη Λέσκη Μπίλντεμπεργκ, στην οποία υποκλίνονται ως στιγνή ως φιοκάμπτες, αλλά θα το εκλάβουν και ως ευκαιρία για να αποφύγουν να ηγούνται μιας εθνικής, όπως προγραμματίζεται, νέας ταπείνωσης. Δεν είναι λοιπόν τυχαίες οι πολεμικές αρχές του ψευτοσουλτάνου και ψυχικά ανισόρροπου, όπως τον είχε αποκαλέσει το Κρεμλίνο, Ταγί Περντογάν κατά της Ελλάδος. Και δεν είναι τυχαίες, γιατί στηρίζονται υπογείως σε αμερικανικές πλάτες, οι οποίες επιδιώκουν να τον επαναφέρουν με το μέρος τους και να τον αποσπάσουν παντελώς από τους Ρώσους, που ουσιαστικά οι Ρώσοι ήταν αυτοί που τον γλίτωσαν από τη δολοφονία του τον περασμένο καλοκαίρι, όταν έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα και απέτυχε. Το συνεχές λοιπόν γάβγισμα του Σουλτάνου κατά της Ελλάδος γίνεται τόσο για εσωτερικούς λόγους που έχουν να κάνουν με την κλονισμένη συνοχή του γειτονικού μας λαού, όσο και για εξωτερικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τα αμερικανικά, όπως είπαμε, δώρα που του προσφέρονται και αφορούν το Αιγαίο και τα νησιά του Αιγαίου, ορισμένα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Αυτά κάνουν οι Αμερικανοί. Αυτά σχεδιάζουν. Αυτά επιδιώκουν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Αυτό θα το δούμε τους προσεχείς μήνες. Αν τολμήσει ο Τούρκος να επιτεθεί στην Ελλάδα, τότε δεν θα αργήσει να δει, όπως έλεγε ένας στρατηγός, Έλληνας στρατηγός, στον ομιλούντα, τότε δεν θα αργήσει να δει τους Έλληνες να πολιοργούν λίαν συντόμως ακόμη και την Άγκυρα. Εδώ δεν τα καταφέρνει ο μοροφιλόδοξος Σουλτάνος να τα απεξέλθει απέναντι σε διαλυμένο, στην κυριολεξία ανοργάνωτο και κουρασμένο στρατό των Σύρων, αλλά και των Κοτσαμπάσιδων εκεί, των διαλυμένων Κούρδων. Θα τα καταφέρει, πιστεύετε, με έναν πιο άρτια οργανωμένο και πειθαρχημένο στρατό, με ένα πιο πειθαρχημένο στράτευμα? Γιατί παρόλο τις ελλείψεις, όπως συνεχίζει ο στρατηγός, που επέφεραν τα μνημόνια και οι περικοπές, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να παρελάσουν νικηφόρα στη σκλαβωμένη βασιλεύουσα, την πόλη της καρδιάς μας, την πραγματική πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, αλλά να παρελάσουν ακόμη και μέσα στην ίδια την Άγκυρα. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τέτοια ψυχικά αποθέματα που θα ξαφνιάσουν για μια ακόμη φορά ολόκληρη την Ιφίλιο. Άλλωστε, ένα λάθος του Σουλτάνου Ερντογάν θα βοηθούσε για να ξεσπάσει, όπως υποστηρίζει ο στρατηγός, η συσσωρευμένη οργή του Έλληνα πολίτη τα τελευταία χρόνια. Οργή η οποία προκαλείται από την οικονομική δυσπραγία, από το οικονομικό χάος, θα λέγαμε, που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα. Ας τολμήσουν λοιπόν οι θρασίδηλοι Τούρκοι να πάρουν ελληνικά εδάφη, και τότε θα καούν για μια ακόμη φορά από τη φωτιά και το τσεκούρι των νέων κολοκοτρονέων της φυλής μας. Θα υποστούν πολλές ταπεινωτικές ήττες σαν κι αυτή του Δράμαλη. Αυτά λοιπόν τα λόγια ανήκουν στο γενναίο Έλληνα ανώτατο στρατηγό μας, εν αποστρατεία σήμερα, ο οποίος γνωρίζει καλά τα πράγματα και υπηρέτησε επί σειρά ετών στην Τουρκία. Μάλιστα, όπως ο ίδιος υποστήριζε, έλεγε πως πρέπει η ελληνική πολιτική, εξωτερική πολιτική, να αλλάξει
να αλλάξει παντελώς. Γιατί υπήρχαν χωριά, ολόκληρα χωριά, ελληνικά χωριά στον Πόντο, τα οποία μέχρι το 1930 ζητούσαν από την Ελλάδα αναγνώριση και η Ελλάδα σφύριζε αδιάφορα. Τι θα έλεγε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει επίσημα να δημιουργηθεί ένα ελληνικό προξενείο στον Πόντο, εκεί όπου υπάρχει ακόμη πολύ ελληνισμός. Τι θα έλεγαν αν αξίωναν, αν δημιουργούσαν πρόβλημα στην Άγκυρα, στηρίζοντας όλους αυτούς που κρύβουν την πίστη τους, τους κρυπτοχριστιανούς, που ανέρχονται στα 15 με 20 εκατομμύρια. Αυτά φοβάται ο Ερντογάν και γαυγίζει. 15 με 20 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί υπάρχουν σήμερα στην Τουρκία και απλά περιμένουν ένα μικρό άναμα της φλόγας για να εκδηλώσουν τη συμπαράσταση προς τα αδέλφια τους, τους Έλληνες, και να εκδηλώσουν φανερά πλέον την πίστη τους στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ας κάνει λοιπόν το λάθος ο Ερντογάν. Βέβαια, υπάρχει μια προϋπόθεση, όπως είπε ο στρατηγός, και η προϋπόθεση αυτή είναι να αφήσουν οι οσφιοκάμπτες, όπως αποδεικνύονται στην πράξη πολιτική μας, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν όπως ξέρουν τη δουλειά τους, να μην τις εμποδίσουν και να τις ενισχύσουν. Όπως λοιπόν διαπιστώνετε από όλα αυτά που σας εκθέσαμε, για καλό δεν έρχεται ο Ομπάμα στην Ελλάδα. Και δεν έρχεται για καλό, γιατί οι Αμερικανοί επιδιώκουν πολλά να πάρουν από την ενδοτική παρούσα ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρουν, αλλά εφόσον διατηρούν και έχουν, αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση ως εκτελεστικά όργανα θεσμών και δανειστών, πιστεύω πως ευελπιστούν πως θα καταφέρουν τα μέγιστα. Θα ζητήσουν βέβαια πολλά περισσότερα για να λάβουν τα μισά εξ αυτών. Έτσι είναι, γίνεται συνήθως στη διπλωματία. Βέβαια, χριστιανοί μου, το ταξίδι του προαμερικανού προέδρου, μεταξύ των άλλων, αποσκοπεί στο να διατηρηθεί και στη γνωστή ύπνωση των τελευταίων δεκαετιών η ομογένειά μας, η ελληνική ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην οποία θα σερβιριστεί, πως τάχατε στο ταξίδι του Ομπάμα, δείχνει το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου και των δημοκρατικών της Χίλαρη Κλίντον προς την Ελλάδα, μια και ο Ομπάμα προέρχεται από τη δημοκρατική, τη λεγόμενη δημοκρατική παράταξη. Καλοί μου χριστιανοί, αυτοί σχεδιάζουν χωρίς να λογαριάζουν τον πραγματικό ξενοδόχο της Οικουμένης, τον Κύριό μας, τον γλυκύτατο Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Χωρίς να λογαριάζουν τη γλυκιά μας την Παναγία, η οποία έχει απλώσει το πανοφόρο της και σκεπάζει την Ελλάδα από την Κρήτη έως και την Κωνσταντινούπολη, από το Καστελόριζο μέχρι και το Δυράχιο στη Βόρειο Ήπειρο, από την Κύπρο μέχρι και το Μοναστήρι στα Σκόπια. Μη φοβάστε λοιπόν, να έχετε ακλόνητη πίστη στο Χριστό, και εκείνος έχει τον τρόπο να κατατροπώσει τα κάθε λογής δαιμόνια, είτε αυτά προέρχονται από τη Δυτική Ευρώπη είτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Να κατατροπώσει και τους κάθε λογής εκφραστές της ανομίας που βάλουν από μέσα και από έξω κατά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Μη σκιάζεστε λοιπόν. Οι Τούρκοι και όλοι αυτοί που
οι άσπονδοι φίλοι μας θα πάρουν τις αντίστοιχες απαντήσεις από τον Κύριό μας. Αρκεί εμείς, όπως έλεγε και συνιστά ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, να γαντζωθούμε πάνω του. Αυτό είναι η λύση και η διέξοδος στα οποιαδήποτε, στα ιανδήποτε προβλήματά μας. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι και καλό μήνα και ήσυχο μήνα, ειδικά στο Αιγαίο. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς.